Είμαι ο Αλκιβιάδης Αϊβάζης, είμαι 41 ετών. Είμαι από την όμορφη ερωτεύσιμη Θεσσαλονίκη. Θα φτιάξω σπαγκέτι. Θα συνοδεύεται από ψαρολεύρι, το οποίο θα το κάνω με κόκκινη σάλτσα με πάρα πολλά μπαχαρικά. Εντάξει, δεν είναι αυτό που φτιάχνω στο σπίτι μου και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί υπάρχει άγχος. Πέρασαν 20 λεπτά και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Εγώ αυτό το είχα ολοκληρώσει στο σπίτι μου σε ένα τέταρτο. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει μια μικρή αλλαγή βέβαια. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι, κοκκινιστό θα κάνουμε. Προφανώς δεν θα προλάβω να σοτάρω το ψαρονέφρι. Έχεις 6 λεπτά. Δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος με το φαγητό μου, καθόλου ευχαριστημένος. Ήμουνα στο να πω ή στο να φύγω. Δηλαδή θεώρησα ότι μπορεί ας πούμε, να ξεφτυλιστώ κιόλας. Αλλά με κερδίζει η άποψη ότι δεν πρέπει να τα παρατήσω εύκολα. Πρέπει να παλέψω για αυτό το πιάτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Αλκιβιάδης Αϊβάζης και είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Σας έχω μαγειρέψει ένα κοκκινιστό χοιρινό μαζί με μακαρόνια, με σπαγκέτι και είναι κλασική συνταγή της γιαγιάς μου. Με τον Αϊβάζη, τον ηθοποιό, κάποια σχέση? Αδερφός μου. Α, είστε αδερφιά? Είμαστε αδερφιά, ναι. Γιατί μοιάζεστε και πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή ασχολείσαι επαγγελματικά με τη μαγειρική ή κάνεις κάτι άλλο? Όχι, είμαι λάτρης του μεταφυσικού και ασχολούμαι με αυτό. Βέβαια, η μεγάλη μου αγάπη ήταν η μαγειρική πάντα. Λάτρης του μεταφυσικού. Ό,τι δεν εξηγείται με τη φυσική. Θες να με βοηθήσεις λίγο, γιατί δεν το έχω ξεκάθαρο. Ρευνούμε χώρους, ας πούμε. Ναι. Επαγγελματικά. Και όταν εννοώ επαγγελματικά, εννοώ με τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι φωτισμένες ενεργειακά. Πας σε ένα χώρο και ψάχνεις φαντάσματα. Ενέργειες, θα έλεγα εγώ. Ενέργειες. Ναι. Εδώ λίγο το σνομπάρουμε το θέμα, ίσως γιατί η αντίληψή μας είναι λίγο βολεμένη. Δηλαδή ότι ποτέ κάτι δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς. Πάμε στο φαγητό. Πάμε στο φαγητό. Αυτό που έριξες μέσα είναι κάποιο ζωμό? Ζωμό χοιρινού έχω ετοιμάσει και χωρίσει. Έχεις άγχος? Βλέπω, έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί το μαγείρεμα είναι τελείως διαφορετικό στο υγραέριο. Τα σκεύη είναι τελείως διαφορετικά στο πιάσιμο, δηλαδή πρέπει να έχεις πετσέτα. Και γενικώς είναι ένα φαγητό το οποίο εγώ το φτιάχνω συνέχεια στο σπίτι και δεν είμαι ευχαριστημένος, καθόλου ευχαριστημένος. Πάντως, ιδιαίτερα απαιτητικό πιάτο δεν είναι από αυτά που μας έχεις περιγράψει μέχρι τώρα. Όχι. Mm-hmm. Δεν είναι. Το πιάτο μου είναι έτοιμο, μπορείτε να σερβίσετε. Mm-hmm. Αρχιβιάδη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Πείτε μου. Τι έχω στο μυαλό μου την άλλη σου ενασχόληση με το μεταφυσικό. Και μου έρχονται στο μυαλό σκοτεινά σπίτια που μπαίνεις μέσα δειλά-δειλά. Εγώ αγχώνομαι με αυτό. Ναι. Εσύ αγχώνεσαι με αυτό? Πάντως είναι πολύ νόστιμο. Είναι νόστιμο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τώρα είναι που μου αρχίζει και με πιάνει τρέμουλο. Ο ειδικός των ειδικών. Στο ζυμαρικό. Για από πού είναι? Σμύρνη. Σμυρνιά. Λοιπόν, θα μου πεις τι ενέργεια βγάζει ο χώρος. Ναι. Θετική. Και εγώ θα σου πω θετική. Τι ενέργεια βγάζει το πιάτο σου. Θετική ενέργεια βγάζει. Η γεύση είναι... ξέρω, εμένα μου θυμίζει τη δική μου γιαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, σεφ. Αλκιβιάδη, πριν έρθω καν να δοκιμάσω το πιάτο που ετοίμασες για μας, θα σου πω κάτι. Πείτε μου. Έχεις μιλήσει με τέτοια άμυνα για το πιάτο σου, που εγώ έρχομαι με αρνητική διάθεση. Έχετε δίκιο, το περί αυτοπεποίθησης μιλάτε τώρα. Ναι. Ότι μου λείπει η αυτοπεποίθηση. Ναι. Είναι γιατί δεν το έχω κάνει σωστά. Το κρέας το δοκιμάσες? Ναι, το έχω δοκιμάσει. Θα δοκιμάσω εδώ. Ωραίο. Πεντανόστιμο. Ζουμερό. Όχι. Δεν είναι ζουμερό. Για το κρέας σου είπε ο Σωτήρης. Στο στήσιμο δεν θα σταθώ καθόλου. Άντε ένα βαθύ πιάτο, βασιλικός από το πάνω, από το πλάι. Είναι μέτρια, εκτελεσμένη, αλλά δεν είναι για μάστερ σεφ. Από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ, σεφ.
Μπορώ να πω κάτι, σεφ. Βεβαίως. Με κρίνετε. Δεν είναι οι δυνατότητες μου αυτές. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα ερχόμουν αν δεν πίστευα στον εαυτό μου. Δεν ξέρω, είναι σαν να μου κόβονται τα φτερά τώρα. Εμένα αυτό το πιάτο με πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και μπορώ να πω ότι με συγκίνησε. Όσο απλό κι αν είναι, σίγουρα δεν είναι για το MasterChef, αλλά αυτή την ταλάντευση που ένιωσα μέσα μου αξίζει από την δική μου τη μεριά να σου πω ένα μεγάλο ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Αλκιβιάδη. Μάλιστα, σεφ. Όπως και τον Πάνο, με πήγε και εμένα αρκετά πίσω. Όλα αυτά τα μπαχάρια στη σάλτσα και η τόσο ισορροπημένη νοστιμιά. Και από την άλλη, έχουμε το κρέας που είναι τόσο στεγνό. Ξέρεις κάτι όμως. Και εμένα η γιαγιά μου έτσι το έκανε το πιάτο αυτό. Και η σάλτσα δεν βγαίνει τόσο νόστιμη. Σας ευχαριστώ πολύ, σεφ. Αν δεν στεγνώσει τόσο πολύ το κρέας. Απλά δεν μπορεί να το βάλεις μέσα. Σας ευχαριστώ, σεφ. Βασικά, αυτό θέλω να το αφιερώσω στη μητέρα μου. Γιατί η μητέρα μου πάντα είχε πίστη σε ό,τι αφορά τη μαγειρική πάνω μου. Και ήταν και το παράπονό της ότι ακολούθησε άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Στην αδερφή μου. Και στο φύλακα και λόγω που είμαστε μαζί.